Γεια χαρά. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε ένα τρισδιάστατο αντικείμενο ξεκινώντας από μια σφαίρα. Πατάμε Shift και A, Mesh, UV Sphere. 32 segment, 16 rings. Επιλέγουμε σφαίρα, πατάμε Tab, πατάμε 1 για Front, πατάμε 5 για Ortho, Front Ortho. Από επιλέγουμε τα πάντα με A. Πατάμε Z για Wireframe. Πατάμε B για Select Faces, πατάμε B και πάμε εδώ μέχρι τη μέση. Βλέπουμε αν τα έχει επιλέξει όλα, OK. Πατάμε Z πάλι για Wireframe. Πατάμε Y, το οποίο κάνει Split, βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, το έκανε μια τομή. Πατάμε R, Rotate, X, στον άξονα X και πατάμε 90. Θα επιλέγουμε όλα με A, πατάμε W, Remove Doubles, Remove 32 Vertices, όσο είναι τα Segments. Από επιλέγουμε τα πάντα, παίρνουμε Edges, Alt και Click, Shift Alt και Click και κάνουμε Loops. Επιλέγουμε Loops μέχρι πάνω. Πατάμε Ctrl και B που είναι Bevel. Πατάμε 0,05. Πατάμε το γράμμα P. Κάνει Separate, Selection. Ό,τι έχουμε επιλέξει, το ξεχωρίζει. Πατάμε Tab, έκανε δηλαδή δύο Objects. Επιλέγουμε το ένα Object. Πατάμε Shift και H, από επιλέγει. Διώχνει το άλλο, το κάνει Hide. Πατάμε Tab. Θα επιλέγουμε όλα, πατάμε E για Extrude, Alt και S, πατάμε 0,1, πατάμε πάλι Tab, βγαίνουμε Object Mode, πατάμε Ctrl και 2, που είναι Subdivision Surface, πατάμε Smooth και είναι έτοιμο το 1. Πατάμε Alt και H, επανεμφανίζει το προηγούμενο, κάνουμε Hide στο το που φτιάξαμε, παίρνουμε αυτό, το επιλέγουμε, Tab, εδώ. Τώρα θα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Βλέπουμε Vertices, βλέπουμε εδώ έχει πολλά Vertices. Αυτό δεν θα φανεί καλό άμα το κάνουμε όπως το κάναμε πριν, το άλλο με Extrude. Μπορούμε να το δούμε. Θα επιλέγουμε όλα, E για Extrude, Alt και S, 0,1. Πατάμε Enter, Tab, Ctrl και 2. Πατάμε Smooth και βλέπουμε εδώ έχει πρόβλημα, γιατί έχει πολλά edges που δεν χρειάζονται. Πάμε πριν, Ctrl Z και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Πατάμε 1 για Front Ortho. Επιλέγουμε τώρα. Μπορούμε με πολλούς τρόπους. Επιλέγουμε εδώ, Shift και S, Cursor to Select. Βλέπουμε ότι είναι ο Cursor εδώ. Πατάμε Ctrl και C και πατάμε X και Vertices, τα σβήσαμε. Μπορούμε να το κάνουμε και στο πίσω, συγχρόνως. Ctrl και C, X, Vertices. Πάμε στα Edges, πατάμε Z για Wireframe, βλέπουμε από πίσω και το άλλο. Πατάμε B για Select, πατάμε E για Extrude και πατάμε X. Και πάμε μέχρι το σημάδι που έχουμε βάλει το cursor. Για να είναι λίγο πιο κυκλικό, πιο σωστό, μπορούμε να κάνουμε εδώ G, G, να κάνει slide, να γίνει πιο ομαλό. Πατάμε G, G για στο πίσω, είναι OK. Πάμε τώρα και στην κορυφή, πατάμε 7, πάμε στα vertices, πάμε στο κορυφαίο vertex, πάμε και να φαίνεται και στο πίσω. Πάμε και εδώ στο κορυφαίο vertex, πατάμε Ctrl και C. Βλέπουμε τι έχει επιλέξει. Πρώτα έπρεπε να βάλουμε αυτά εδώ, το vertex. Shift και S, αφού έχουμε επιλέξει το κορυφαίο. Cursor to Select. Και τώρα παίρνουμε αυτά και κάνουμε Ctrl και C. Και
X vertices. Πατάμε 7 πάλι, top ortho, επιλέγουμε edges, πατάμε Z για wireframe, πατάμε B, να επιλέξουμε και τα δύο, πατάμε E για extrude, X και το φέρνουμε μέχρι τον cursor, 3D cursor. Πατάμε B πάλι, έχει εδώ το άλλο edge, πάμε G, G που κάνει slide. Δύο φορές το G, να το κάνουμε λίγο πιο ομαλό. Αυτό ήταν Z. Τώρα μπορούμε να τα επιλέξουμε όλα. Πατάμε E και Extrude. Δεξί κλικ, Alt και S. 0,1. Πατάμε Tab για Object Mode, Smooth και είναι OK. Πάμε στα Material, βάζουμε ένα χρώμα. Πατάμε Alt και H. Επανεμφανίζει το προηγούμενο. Βάζουμε και σε αυτό ένα άλλο χρώμα και είναι έτοιμο το σχήμα μας. Τώρα που τους έχουμε αλλάξει και χρώμα, μπορούμε να επιλέξουμε το ένα, Shift και κλικ και στο επόμενο, πατάμε Ctrl και J και κάνει Join, τα κάνει σε ένα σχήμα. Αφού έχουμε διαφορετικά τα χρώματα, μπορούμε να κάνουμε στο κίτρινο παράδειγμα, κάνουμε Select, να επιλέξουμε μόνο το κίτρινο, πατάμε Alt και S και μπορούμε να μικρύνουμε μόνο το κίτρινο και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ή να πάμε στο μπλε, από επιλέγουμε τα πάντα, πάμε στο μπλε, select, alt και s και μεγαλώνουμε το μπλε. Και βλέπουμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Αυτό ήταν το τρισδιάστατο σχήμα. Έχει και, μπορούμε να το δούμε και σε shading. Να πάμε στο n, πατώντας το n και πάμε shading matcap. Και το βγάζει σε κάποια σαν texture, σαν υλικό διαφορετικό. Μπορούμε να επιλέξουμε από εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το tutorial. Γεια χαρά!